Και πάμε, επιτέλους μπορέσαμε και συνδεθήκαμε τον Τάκη τον Πουναράκη να μιλήσουμε για τι άλλο, για το ράλι Ακρόπολης. Τάκη, καλή σου μέρα. Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας. Από την Νότια Κρήτη βρισκόμαστε στα Μάταλα και από εδώ ξεκινάει ουσιαστικά από την Κρήτη το ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι με δράσεις οδικής ασφαλείας. Λοιπόν, Ράλι Ακρόπολης, επιτέλους ξανά στο καλεντάρι WRC στη χώρα μας, κάτι το οποίο μας κάνει περήφανος, κακά τα ψέματα. Σίγουρα. Μας κάνει περήφανος γιατί είναι μια κληρονομιά, είναι ένα asset για την Ελλάδα. Ξεκίνησε πίσω στο 1952 και του χρόνου θα γιορτάσουμε με τον τρόπο που αρμόζεται 70 χρόνια. Το Ράλι Ακρόπολης το χάσαμε δυστυχώς το 2018 οριστικά λόγω κυβερνητικής βούλησης και ευτυχώς το 2021 πάλι λόγω κυβερνητικής βούλησης επιστρέφει. Είναι μια ιστορία που ξεκίνησε με την αλλαγή της κυβέρνησης, με την κυβερνητική βούληση να εκφράζεται από τον Υπουργό Αθλητισμού, τον Λευτέρη τον Αβγενάκη, ο οποίος το πίστεψε, το προσπάθησε σε όλα τα επίπεδα, οργανωτικά, επικοινωνία με την Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, επικοινωνία στο ανώτατο επίπεδο με τους ομολογούς του υφυπουργούς ή υπουργούς αθλητισμού ανά την Ευρώπη και κατάφερε να πείσει αυτούς οι οποίοι έπρεπε να πιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει, η νοοτροπία μας έχει αλλάξει και να επιστρέψουμε στο παγκόσμιο καλεντάρι. Κάτι το οποίο κατέστη εφικτό, πρώτον γιατί στην ιστορία του αγώνα είναι η πρώτη φορά που η Διεθνής Ομοσπονδία αλλά και ο WRC Promoter μιλάνε με το επίσημο κράτος. Δεύτερον, λόγω της συγκυρίας της πανδημίας, το WRC δεν θέλει, δεν μπορεί να βρίσκεται πολύ εκτός Ευρώπης, σε Αυστραλία, Χιλή και άλλους προορισμούς. Τις ίδιες εικόνες βλέπουμε και με τη Φόρμουλα 1 λίγο πολύ. Ακυρώθηκαν το Αυστραλιανό και το Ιαπωνικό Grand Prix αντίστοιχα. Και τρίτον, γιατί, όπως ξαναείπα, το επίσημο κράτος εγγυάται για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Ένα επίσημο κράτος, το οποίο εσείς από κοντά είσαι ο πρόεδρος της Επιτροπής Motorsport Greece, πραγματικά ξεπλάγει όταν ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο υφυπουργός αθλητισμού, έκανε αυτή την επιτροπή, η οποία δούλεψε και μαζί όλοι καταφέραν αυτό το ακατόρθωτο για μένα, το να ξαναεπιστρέψω το Ράλι Ακρόπολης στο καλεντάρι του WRC. Πρόκειται για ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο είναι υπό το Υφυπουργείο Αθλητισμού. Έχει σκοπό την διεκδίκηση και διοργάνωση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας, όπως είναι τώρα η Ακρόπολης. Αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω, γιατί ήδη εργαζόμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση, δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο και ανακοινώσει θα έρθουν από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, δεν θα είναι τώρα η Ακρόπολης η μοναδική παγκόσμιο επίπεδο οργάνωση που θα δείτε από τη Motorsport Greece. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την οργάνωση, τη δομή. Τα γραφεία μας βρίσκονται στο ΆΚΑ, ακριβώς δίπλα αυτά της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος. Έχει να κάνει με την βούληση, με την τελέχωση, με ικανό προσωπικό, ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολυετή, πολύτιμη και σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση αγώνων WRC, όπως η κυρία Πασαλή, άλλη τάρχης του αγώνα και μέλος της ΦΙΑ, όπως ο Παύλος Αθανασούλας, που διοργάνωνε ο ίδιος, παίρνοντας το επιχειρηματικό ρίσκο για χρόνια το Ράλι Ακρόπολης και το κράτησε ζωντανό, όπως ο Νίκος Τερές, ο οποίος είναι εκτελεστικός διευθυντής της Motorsport Greece, όπως πάρα πολλά παιδιά, τα οποία δίνουν, νέα παιδιά, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στη διοργάνωση του αγώνα. Συμμετοχές. Ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία. Πώς είναι τα πράγματα πλέον? Τώρα είναι οριοθετημένα αυτά στο παιχνίδι της τηλεοπτικής εποχής. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το WRC σου δίνει τα βάρη της 60 συμμετοχές. Έχουμε 55 συμμετοχές από Χιλή, Αυστραλία, Αργεντινή, Βραζιλία. Από όλο τον πλανήτη έρχονται άνθρωποι για να αγωνιστούν στο Ράλι Ακρόπολης, στο ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι. Και αυτό είναι ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι η φύση του αγώνα, η φύση του, η οποία αποτελεί μια σπουδαία αθλητική πρόκληση για τους οδηγούς. Οι ομάδες Toyota και της Hyundai τις προηγούμενες εβδομάδες έκαναν δοκιμές. Η μένα ομάδα της Hyundai στην Πελοπόννησο, η μένα ομάδα της Toyota στη Θεραία Ελλάδα και μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον αγώνα μας. Νικήτρια του Ακρόπολης πίσω στη δεκαετία του 80 και σήμερα επικεφαλής της ΦΙΑ σε θέματα ασφαλείας, η Μισελ Μουτών, μιλούσε για τη μορφή των ειδικών διαδρομών. Λέει όλες θα πηγαίνουν τερμαγκάζι. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που έχετε κάνει. Το Ράλι των Θεών. Δεν ανακηρύχθηκε άδικα Ράλι των Θεών, το οποίο έχει φέτος μια special ειδική διαδρομή, η οποία μας άφησε άφωνους μέσα στο κέντρο της Αθήνας.
Ήταν μια ιδέα η οποία για να υλοποιηθεί, δεν έχει σημασία ποιανού ήταν η ιδέα, έχοντας δει τα Grand Prix του Μονακό και της Σιγκαπούρης, νομίζω εύκολα μπορεί κάποιος να σκεφτεί κάτι αντίστοιχο για την Αθήνα. Το ζήτημα είναι ότι για να υλοποιηθεί, καταλαβαίνουμε όλοι ότι για να μπορέσουν να συντονιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς από την Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Αθηναίων, την Αστυνομία, την Τροχέα. Είναι πάρα πολλά τα κομμάτια τα οποία πρέπει, του παζλ που πρέπει να συνδεθούν και μόνο εάν μιλάμε για την ίδια την κυβέρνηση θα μπορούσε να γίνει με ένα τέτοιο συντονισμό για να έχουμε αγώνα μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Η πλατεία Συντάγματος θα γίνει πίστα Συντάγματος λοιπόν. Θα είναι το COSMOTE 5G Athens Stage, το οποίο την Πέμπτη, αμέσως μετά την εκκίνηση κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στις 5.30, θα λάβει σάρκα και οστά, στις 6 ώρα θα ξεκινήσει και αναμένουμε εικόνες να κάνουν το γύρο του κόσμου. 180 χώρες, μισό δισεκατομμύριο τηλεθεατές θα βλέπουν την Αθήνα, την οποία ο ΕΟΤ από τους μεγάλους χορηγούς του αγώνα φρονεί ότι πρέπει να προβάλλουμε για να ενισχύσουμε το τουριστικό της ρεύμα. Και όχι άδικα. Μια τέτοια προβολή και καλώς έγινε και καλώς πράχθηκε από την κυβέρνηση, όποια και αν είναι πάνω, δεν ξεχωρίζουμε μπλε, πράσινες, κίτρινες και κόκκινες. Αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτή το κατάφερε, αυτή το έφερε και μπράβο της που πραγματικά ένα τέτοιο event ήρθε ξανά πίσω και με παγκόσμια. Να το δουν. Συμφωνώ απόλυτα από την ουδέτερη τοποθέτηση, μιας και μιλάμε για μια εθνική υπόθεση και όχι έτσι, κομματική. Υπόθεση, από την άλλη, δεν μπορώ να ξεχάσω τον τότε Υφυπουργό Αθλητισμού το 2015, ο οποίος μας είπε στο γραφείο του: τι είναι αυτά που λέτε, δεν θα χρηματοδοτήσουμε εμείς τα σπορ των πλουσίων. Είναι μια φράση η οποία θα με στοιχιώνει όλη μου τη ζωή. Την άκουσα και τη θεωρώ μνημείο λάθος. Και όχι μόνο, και δεν έχουν γίνει μόνο εδώ τέτοια λάθη, έχουν γίνει και πολλά ακόμα τα οποία γνωρίζεις και πολλά event θα μπορούσαν να γίνουν παλιότερα στη χώρα μας και με τη Φόρμουλα 1, αλλά δυστυχώς κάποιοι με το μυαλό που κουβαλούσαν νομίζαν ότι τέλος πάντων η Ελλάδα δεν προβάλλεται σωστά. Εντάξει, σκέψεις τότε, τώρα πάμε στα καινούργια. Θέλω να πω δύο κουβέντες για τη μεγάλη πρωτοβουλία όσον αφορά στην οδική ασφάλεια. Αυτό ήθελα να πάμε στο μυαλό τώρα. Του Υπουργού Αθλητισμού και όλων των υπολείπων ανθρώπων που εμπλέκονται στην οργάνωση του ράλι. Το Eco Acropolis Rally είναι μια τεράστια μοναδική ευκαιρία να επικοινωνηθούν καλές πρακτικές όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Είναι ούτως ή άλλως ευγνωσμένο ότι όπου ανθεί το motorsport, το βελτιώνεται αντίστοιχα και η οδική ασφάλεια λόγω του καλού παραδείγματος που δίνουν οι οδηγοί αγώνων που χρησιμοποιούν πάντα τη ζώνη τους, το κράνο τους, στηρούν απόλυτα τα όρια και τρέχουν μόνο σε οριοθετημένο χώρο. Ξεκινήσαμε λοιπόν, για μένα ουσιαστικά το Rally Ακρόπολης ξεκίνησε χθες, ξεκίνησε από την Κρήτη, ξεκίνησε από τα Χανιά, πήγαμε στο Ρέθυμνο και κατεβήκαμε από μια πολύ όμορφη διαδρομή, Σπύλη, Αγία Γαλήνη, Κόκκινο Πύργο, Καλαμάκι, Μύρες χθες το βράδυ στο Δήμο Φεστού, μια πολύ μεγάλη εκδήλωση με εκατοντάδες κόσμο να ακούνε και είμαστε έτοιμοι σήμερα, μιλάμε τώρα, βρίσκομαι στα Μάταλα. Και είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη εκδήλωση με προσομοίωση σύγκρουσης και απεγκλωβισμό τραυματία στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο λιμάνι. Με εκατοντάδες κόσμο που περιμένουμε, με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα βέβαια, τις αποστάσεις και τα υπάλληπα, θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα για το πόσο κρίσιμο είναι το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα συμβεί το τροχαίο μέχρι τη στιγμή που ο απεγκλωβιστής τραυματίας θα δεχθεί τη φροντίδα του γιατρού. Κάτι για το οποίο πρέπει να το βλέπουμε όλοι μας, όλοι μας σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και επειδή. Είχαμε και το τραγικό δυστύχημα και είσαι άνθρωπος της οδικής, μου έχει μιλήσει πολλές φορές για δική ασφάλεια. Δεν θα μπορούσα να δεν σε ρωτήσω και για το τραγικό τροχαίο του διάσημου αυτού τράπερ, του Mad Clip, με την Porsche. Ναι, λυπάμαι καταρχάς λυπάμαι πάρα πολύ. Για μια ακόμα φορά μεταφέρω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια Αναστασοπούλου. Κατά δεύτερον, από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, από τις εικόνες που έχουμε, είναι ξεκάθαρο, είναι σαφές ότι μιλάμε για κατάλληλη ταχύτητα. Όταν μιλάμε για 2,5 ώρα τη νύχτα, πιθανόν να έχουμε και κόπωση του ανθρώπου που οδηγεί. Και όταν μιλάμε για μια κοινωνική εκδήλωση, μια γιορτή, είναι πιθανή και η κατανάλωση αλκοόλ. Άρα λοιπόν, καταλήγουμε πάλι στα ίδια. Δηλαδή, ακατάλληλη ταχύτητα, αλκοόλ, κόπωση. Γύρω-γύρω όπου και αν βρεθούμε, τα ίδια παράδειγμα να τα συμβαίνουν πάντα. Εκείνο που θέλω να τονίσω εγώ και να σταθώ είναι ότι στο βίντεο που βλέπουμε, βλέπουμε μία λάθος κίνηση, δηλαδή γλιστράει το αυτοκίνητο στα νερά και ο αδικοχαμένος νέος πατάει φρένο. Πράγμα το οποίο δείχνει άγνοια.
Θυμίζω ότι όταν ένα σπόρο αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο γλιστρεί στο πίσω του μέρος, το να πατήσουμε φρένο είναι η λάθος κίνηση. Η σωστή ενδεδειγμένη κίνηση είναι να διορθώσουμε με τη σωστή δοσολογία τιμονιού γκαζιού, στρίβοντας το τιμόνι προς την πλευρά που γλιστράει το πίσω μέρος. Είναι αυτό που μας κάνει πολλές φορές να είμαστε άτρωτοι, έχοντας ότι εντάξει, εγώ επειδή όσα και άλογα και αν έχει, μπορώ να το κουμαντάρω. Έχω καλά χέρια που λένε και. Ναι, δεν είναι θέμα άλογα. Δεν είναι θέμα άλογα. Δηλαδή και με 100 άλογα σκοτώνεσαι και με 200 και με 300 και με 500. Όποιος αισθάνεται καλός χεράς, έχουμε πίστες εκεί, έχετε κοντά σας μια εξαιρετική πίστα στις Σέρες, έχουμε και άλλη μια πίστα στα Μέγαρα, να πάμε να τον θαυμάσουμε, να τον χειροκροτήσουμε και να περιγράψω και την προσπάθειά του αν θέλει. Αλλά στον δρόμο αυτός ο οποίος πραγματικά είναι καλός οδηγός, είναι ο ασφαλής οδηγός. Θα πλέον ως πρόεδρος της Motorsport Greece και επειδή είσαι πολύ ευαίσθητος στο θέμα οδικής ασφάλειας, θα έχουμε από την Επιτροπή πράγματα για τα οποία θα μπορέσουν να πούμε στους υπουργούς οι οποίοι είναι υποφορτισμένοι, είτε υπουργός με την αστυνομία, είτε με στο φυσικό αθλητισμού, δράσεις για την οδική ασφάλεια, να πούμε πράγματα για τα οποία ίσως μπορέσουν. Να σου αποκαλύψω ότι ο κύριος Οικονόμου, υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, είναι εδώ σήμερα. Πλαισιώνοντας με την παρουσία του τις εκδηλώσεις οδικής ασφάλειας στην Κρήτη. Αισθάνομαι ότι η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το Λευτέρη τον Αβγενάκη, τον Υφυπουργό Αθλητισμού και τη Motorsport Greece, να χρησιμοποιηθεί το Eco Acropolis Rally ως κοινωνός καλών πρακτικών για την οδική ασφάλεια, θα αγκαλιαστεί από το σύνολο της κυβέρνησης. Δράτωμαι δε της ευκαιρίας να αποκαλύψω ότι την Τετάρτη στο Ζάπιο, παρουσία του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, Ζαν Τοντ, θα επιχειρηθεί το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, προσωμείωση σύγκρουσης, απεγκλωβισμού, τραυματία, ούτως ώστε να επικοινωνηθεί και στην Αθήνα οι καλές πρακτικές όσον αφορά στην οδική ασφάλεια. Θα έχουμε δε και δύο εξαιρετικά μηνύματα από δύο Ολυμπιονίκες μας, τον Στέφανο τον Ντούσκο, που πήρε το χρυσό μετάλλιο στην κοπλασία πριν λίγες μέρες στο Τόκιο, και τον Γιάννη τον Φουντούλη, που μας έκανε όλους να δακρύσουμε λέγοντας συγγνώμη για τη χαρά μας, τον αργυρό Ολυμπιονίκη και αρχηγό της Εθνικής Ομάδας Πόλο, οι οποίοι μας λένε ότι φοράμε πάντα ζώνη στο αυτοκίνητο που και αν καθόμαστε και ότι στη μηχανή πάντα κράνος και προστατευτικά. Ίσως πρέπει, Τάκη, μέσω εσένα, μέσω της Επιτροπής και μέσω των ανάλογων κινήσεων που πρέπει να γίνουν, να βγουν αυτά τα μηνύματα και μάλιστα να έχουμε ως πρότυπα στη ζωή μας ανθρώπους Ολυμπιονίκες, ανθρώπους οδηγείου αγώνων οι οποίοι έχουν δώσει τη ζωή τους στην οδική ασφάλεια. Έχουμε φτιάξει σχετικά βίντεο με τον Στέφανο τον Ντούσκο και τον Γιάννη τον Φουντούλη. Θα δημοσιοποιηθούν και παρακαλώ όλους τους ακροατές μας και εσένα να τα κοινοποιήσετε. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το ελάχιστο που θα μπορέσουμε να κάνουμε. Κάτι άλλο για το Ράλι Ακρόπολης, κάτι για το οποίο έχουμε ξεχάσει. Συμμετοχές έχουμε 9 με 12 Σεπτεμβρίου. Ράλι Ακρόπολης, όλος ο πλανήτης στραμμένος πάνω. Σήμερα κυκλοφόρησε το επίσημο πρόγραμμα, το οποίο μπορείτε να, για όλους τους θεατές θέλουν να το παρακολουθήσουν, ιδιαίτερα από τη Θεσσαλονίκη, να κατεβούν κάτω προς τη Λαμία. Μπορείτε λοιπόν να το κατεβάσετε ηλεκτρονικά στο acropolisrally.gr ή με την εφημερίδα Παραπολιτικά. Σήμερα μπορείτε να το βρείτε από την εφημερίδα. Τάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που. Την καλημέρα μου, εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα από την Νότια Κρήτη, καλημέρα από τα Μάταλα. Εδώ ξεκίνησε το Eco Acropolis Rally. Να είσαι καλά, Τάκη, καλή σου μέρα.